Οι δράστες χρησιμοποίησαν ως βάση ένα γειτονικό εγκαταλειμμένο κατάστημα. Κατάφεραν να ανοίξουν τρύπα στον τοίχο χρησιμοποιώντας ειδικά εργαλεία και απέκτησαν έτσι πρόσβαση στο κοσμετοπωλείο. Χθες το βράδυ χτύπησε ένας σιωπηλός συναγερμός, με πήραν τηλέφωνο από τη security. Μπαίνω στις κάμερες, βλέπω μια φιγούρα μέσα. Έχει ειδοποιήσει η security την αστυνομία. Παράλληλα ειδοποίησα εγώ την αστυνομία. Ναι, μιλήσαμε για εμείς. Κινητοποιήθηκαν άμεσα τα παιδιά. Έχουν έρθει σε 2-3 λεπτά τέλος πάντων. Αυτοί περιμέναν να τους βρουν μέσα, μάλλον και από εδώ είχε αστυνομία και από την πίσω μεριά. Με κάναν στην άκρη, μπήκαν μέσα, δεν βρήκαμε κάτι. Και μου είπαν ότι υπήρχε μια παραβίαση από τρύπα, από το πλάι. Οι αστυνομικοί ελέγχουν το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας και εικάζουν ότι οι δράστες ήταν δύο. Ο ένας έκανε την έφοδο και ο δεύτερος έμεινε έξω για να παρακολουθεί την περίμετρο στην οδό Εγνατία. Οι άντρες ασφάλειας σε συνεργασία με τον ιδιοκτήτη του καταστήματος συγκεντρώνουν στοιχεία που θα βοηθήσουν στον εντοπισμό των δραστών. Όταν ανοίγουν τα μαγαζιά εκεί στο δεύτερο διάδρομο της ΤΟΑΣ είναι πάντα ανοιχτά, γιατί είναι μέσα ένα χρυσοκοείο, κάτι άλλα μαγαζιά, 2-3 μήνα. Το βράδυ κλείνουν και τα στόρια. Τώρα πώς μπήκαν και ποιοι. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, οι δράστες πήραν δεκάδες κοσμήματα, η αξία των οποίων ξεπερνά τα 35.000 ευρώ.